Καλημέρα κύριε Γκλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Καλή μεγάλη εβδομάδα, σωστά το λέτε, ναι. Κοιτάξτε κύριε Γκλέση, ήθιστε στις εκλογές, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ο πρωτογενής τομέας φραστικός να έχει την τιμητική του, αλλά με γενικότητες. Δηλαδή πολλά πακέτα, πολλά προγράμματα, πολλά ταμεία, εξειδικευμένα απλά στον κόσμο πώς θα μπορούσε να αναταχθεί αυτό που στη χώρα κανονικά δεν θα έπρεπε να λείπει, αλλά ταυτόχρονα στο ισοζύγιο φαίνεται ότι εισάγουμε περισσότερα από όσα εξάγουμε, ως μάνα γη παραμένει το μεγάλο ερώτημα. Να τα πιάσουμε από την αρχή κύριε Σαχίνη, γιατί το θέμα είναι πολυπαραγοντικός, έχει πολλές πτυχές δηλαδή. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε μάθει, και εγώ δεν ξέρω αν εσείς είστε νεότερος, αλλά είχαμε μάθει από το σχολείο να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα. Βεβαίως. Δεν είναι όμως. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υπηρεσιών. Το 80 και περισσότερο της 100 του ΑΕΠ κάθε χρόνο στην Ελλάδα προέρχεται από τις κάθε είδους υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων σημαντικό μέρος κατέχει ο τουρισμός. Η πρωτογενής παραγωγή, δηλαδή η αγροτική, η κτηνοτροφική, η αλλιευτική, όλα μαζί αντιπροσωπεύανε το 2021 μόλις το 6,8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Μόλις το 6,8%. Ναι. Μάλιστα. Ήτανε δηλαδή περί τα 12 δισεκατομμύρια όλη η πρωτογενής παραγωγή με ένα ΑΕΠ 182-183 δισεκατομμύρια. Είναι το 6,8%. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την τελευταία δεκαετία, για την οποία υπάρχει μία αναλυτική μελέτη έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμβαίνει το εξής. Μειώθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια στρέμματα, περισσότερο από 6,5 εκατομμύρια στρέμματα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 18,8% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αυτό έγινε μεταξύ του 2010 και του 2020. 6,5 εκατομμύρια στρέμματα λιγότερα. Δηλαδή μειώσαμε την αξιοποίηση αγροτικής γης ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα. Αγροτικής γης, καλλιεργιών, δενδρόδης καλλιέργειες, αμπέλια και βοσκοτόπους. Μειώθηκαν σχεδόν 19%, 18,8% οι εκτάσεις τις οποίες αξιοποιούμε. Παράλληλα, μειώθηκε και το ζωικό κεφάλαιο, η κτηνοτροφία δηλαδή, κατά 12,5 εκατομμύρια ζώα. Τι ωραία. Ένα ποσοστό 24% είναι αυτό μέσα σε μία δεκαετία. Όλα τα είδη, λιγότερο τα βοηδή, μετά έρχονται τα πρόβατα, τα κατσίκια, τα χείρι και τα πουλερικά. Όλα όμως μειώθηκαν. Αυτή η εικόνα, σε αυτή την εικόνα πρέπει να προσθέσουμε και το εξής κύριε Σαχίνη, ότι εκτός του ότι περίπου πάνω από 300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή τομέα, και υπάρχει μία αύξηση των μονάδων, υπάρχει μια μείωση των μονάδων που καλλιεργούν. Δηλαδή ποιοι έχουν τις υπόλοιπες εκτάσεις και τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές μονάδες που τις αξιοποιούν, που εν πάση περιπτώσει παράγουν από αυτές.
αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες που είχαν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις φεύγουν από την πρωτογενή παραγωγή. Κάποιοι μεγαλώνουν τις δικές τους εκμεταλλεύσεις, αλλά αυτοί που τις μεγαλώνουν τις δικές τους εκμεταλλεύσεις δεν έχουν εργατικά χέρια. Δηλαδή, ο Έλληνας που άφησε τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική δεν πάει να δουλέψει ως εργάτης γης. Με αποτέλεσμα, σε ορισμένες καλλιέργειες και σε ορισμένες περιοχές υπάρχει έλλειψη εργατών γης. Και φέρνουν μετανάστες, έχουν κάνει και συμφωνίες να έρχονται για ένα χρονικό διάστημα μετανάστες να δουλεύουν την ελληνική γη ή την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές η πορεία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, δηλαδή εισαγωγές, εξαγωγές. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία εικόνα όπου υπήρχε παλιότερα ένα σημαντικό έλλειμμα στην αγροτική παραγωγή, στη γενικά αγροτική παραγωγή, δηλαδή οι εισαγωγές μας ήταν μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Αυτό το έλλειμμα το 2008 πριν αρχίσει η κρίση είχε εκτιναχθεί στα περίπου 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μετά λίγο μειώθηκε. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον όμως, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής στοιχείο για να το βάλουμε και στην κουβέντα μας. Ότι ενώ το 2019, πριν την πανδημία, πριν τα lockdowns κτλ, είχαμε ένα έλλειμμα 700 περίπου εκατομμυρίων στο ισοζύγιο το αγροτικό, τον επόμενο χρόνο που έχουμε lockdown, δηλαδή το 2020, το έλλειμμα αυτό ξαφνικά γίνεται πλεόνασμα 500 και εκατομμυρίων. Πώς? Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι μαζί με τα lockdown σταματάει ο τουρισμός, καταραίει ο τουρισμός το 20. Συμπέρασμα, από τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μεγάλο τμήμα τους καταναλώνεται από τον τουρισμό. Δηλαδή, οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα καταναλώνουν ως τρόφιμα πάρα πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Δεν τα καλύπτει δηλαδή η εγχώρια παραγωγή ή τα εισαγόμενα είναι πολύ φτηνότερα και τα καταναλώνουν οι τουρίστες. Πέφτει ο τουρισμός το 20 και το αγροτικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο τροφίμων κτλ. Από αρνητικό 700 δις γίνεται θετικό 525 δις. Δηλαδή αυτό είναι περίπου 300 και 500, 800 εκατομμύρια. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Εγώ το είχα παρατηρήσει και το είχα γράψει και σε ένα παλιότερο βιβλίο μου. Γιατί πηγαίνοντας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Ρόδο συγκεκριμένα, mm-hmm. Αυτά τα ξενοδοχεία, τα all inclusive που λένε, τι παρατήρησα. Πάω μια μέρα στο μπαρ που ήταν εκεί κοντά στην πισίνα και ζητάω μια μπύρα, ελληνική μπύρα. Μου λένε δεν έχουμε ελληνικές μπύρες. Λέω γιατί δεν έχετε? Λέει γιατί έχουμε μόνο γερμανικές, ολλανδικές, βέλγικες και τα λοιπά, γιατί οι ξένοι που έρχονται θέλουν να πίνουν την μπύρα που έχουν μάθει να πίνουν. Παρατηρώ μετά στο πρωινό. Όλα τα είδη του πρωινού ήταν εισαγόμενα. Το γάλα ήταν γερμανικό, το βούτυρο επίσης, οι μαρμελάδες ήταν ιταλικές, το μέλι ήταν βουλγάρικο, ήταν όλες συσκευασμένα και έτσι μπορούσα να ξέρω την προέλευσή τους. Το ίδιο γίνεται και με τα κρέατα. Κατά συνέπεια, οι τουρίστες που έρχονται εδώ καταναλώνουν ξένα προϊόντα, εισαγόμενα
κατά μεγάλο βαθμό. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα, παραδείγματος χάρη το 21, η Ελλάδα που ήταν χαμηλός ο τουρισμός, όχι σαν το 20, το 20 είχε καταρρεύσει, το 21 που άρχισε να ανεβαίνει, εισπράξαμε, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, 10 δισεκατομμύρια από τουριστικό συνάλλαγμα. Το ερώτημα είναι πόσα από αυτά τα λεφτά φύγανε πάλι έξω για εισαγωγές προϊόντων. Γιατί οι τουρίστες δύο πράγματα βασικά καταναλώνουν: τρόφιμα και ενέργεια. Με τις μετακινήσεις τους, με τα air conditions στα ξενοδοχεία κτλ. Και τρόφιμα. Αυτά λοιπόν, αν είναι εισαγόμενα, τότε το κέρδος είναι πολύ μικρό. Άρα εδώ έχετε δώσει μία επιτομή βασικών προβλημάτων. Κύριε Γκλέση... Να σας πω και αν θέλετε, και με συνεχεία μιλάμε. Βεβαίως. Αν θέλετε δύο στοιχεία. Βεβαίως. Το βασικό έλλειμμα που εμφανίζει το ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι στα κρέατα, κύριε Σαχίνη. Στα κόκκινα κρέατα. Όπου εκεί το 2021 έχουμε ένα έλλειμμα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άλλος παράγοντας που επιδρά στο έλλειμμα είναι οι ζωοτροφές, λιγότερο τα δημητριακά, ενώ αντίθετα, καλά δεν μιλάω για είδη που δεν παράγονται όπως καφέ, τσάι και τα λοιπά, δεν παράγονται, εκεί και εκεί υπάρχει βέβαια ένα σημαντικό έλλειμμα, αντίθετα πλεονασματικό είναι το ισοζύγιο στα οποροκυπευτικά και εν συνεχεία στο βαμβάκι και στα λάδια. Αυτή είναι η εικόνα. Η χώρα είναι έντονα ελληματική και στο μοσχαρίσιο κρέας και στο χοιρινό κρέας και κάνουμε εισαγωγές. Επίσης η χώρα είναι ελληματική και στο γάλα το αγελαδινό. Οι Έλληνες πηγαίνουν και αγοράζουν ελληνικά τυριά, ιδίως τα κίτρινα, δεν μιλάω για τη φέτα και τα λευκά τυριά, τα κίτρινα τυριά. Λοιπόν, τα κίτρινα τυριά σε μεγάλο ποσοστό αγοράζουν ένα και κασέρι, μια γραβιέρα, μια κεφαλογραβιέρα. Σε μεγάλο ποσοστό φτιάχνονται από εισαγόμενο αγελαδινό γάλα. Μάλιστα. Και όποια δεν φτιάχνονται από αυτό, ώρα Κρήτη, έχουν ετικέτα μεν, περιορισμένης όμως παραγωγής δε, και εκεί έχουμε άλλα προβλήματα. Καλό το μπραντ, αλλά η σταθερή τροφοδοσία είναι θέμα. Βέβαια. Άρα διότι μου λέτε, συνεχώς ναι, μειώνεται η παραγωγή. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μειώνεται είναι η παραγωγή θέμα, και θέμα. Αυξάνονται οι τιμές των αγροεφοδίων από την άλλη. Άρα καθίσταται απαγορευτικό το κόστος ουσιαστικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στη κτηνοτροφία είναι οι ζωοτροφές. Οι ζωοτροφές οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό, όπως είναι η σόγια και το καλαμπόκι, εισάγονται. Άρα όσο ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές αυτών των ζωοτροφών, τόσο ανεβαίνει και το ελληνικό κόστος. Κύριε Γκλέση, έχετε την εντύπωση ότι θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση προεκλογικά? Όχι, κύριε Σαχίνη. Όχι. Όχι, 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 όχι. Εδώ μας ενδιαφέρει η βίλα του κυρίου Ραγκούση, το διαμέρισμα του κυρίου Μητσοτάκη, το δάνειο του κυρίου Παπαθανάση. Με αυτά ασχολείται η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων και με άλλα δευτερεύοντα που να προκαλούν εντυπώσεις στον κόσμο και προκειμένου να κερδίσουν κάποιους ψήφους το ένα κόμμα από το άλλο κτλ. Mm. Αλλά τα ουσιαστικά προβλήματα της χώρας, όπως είναι αυτό το αγροτοδιατροφικό, δεν συζητείται. Και να σας πω και κάτι, εδώ χρειάζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα και πολιτική βούληση για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αν τον αφήσουμε έτσι όπως προχωράει και σας είπα τα στοιχεία για τα τελευταία χρόνια, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα θα μηδενιστεί, θα εξαφανιστεί σε λίγο. Μήπως είναι αυτή η στόχευση? Θέλω να σας θυμίσω... για να τρώμε μετά, όπως έχετε πει και στις εκπομπές σας, ακρίδες και... Θέλετε να σας θυμίσω, κύριε Γκλέση, ότι πολλές από τις καλλιέργειες επιδοτούνται για να πάψουν να τις καλλιεργούν ή για να τις αλλάξουν
με αυτά τα νέα είδη καλλιέργειας, εγκαταλείποντας παραδοσιακές τροφοδότες όμως καλλιέργειες στην ελληνική ύπαιθρο. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτές είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Σαχίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εξαφανίσει εκείνες τις καλλιέργειες τις οποίες θεωρεί... Να πω, κύριε Εγκλέση, ότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε χρόνια ασχοληθεί και δημοσιογραφικά με όλες τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα λέει ένας τυχαίος, λοιπόν. Ελάτε. Ναι. Είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε. Το άνοιγμα των συνόρων. Η μη δηλαδή δασμολογική προστασία της εγχώριας παραγωγής. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται σε έναν ανταγωνισμό στον οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με εισαγόμενα προϊόντα όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει τελωνιακές συμφωνίες. Έτσι μπορούν να εισάγονται, ξέρω εγώ, πατάτες από την Αίγυπτο, διάφορα προϊόντα από την Τουρκία κτλ. Χωρίς δασμούς. Λοιπόν, ο Έλληνας παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ανταγωνιστεί και τον Βόρειο Ευρωπαίο, παραδείγματος χάρη τον Ολλανδό στο γάλα. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα δεν παράγεται πια ευαπορέ γάλα. Υπήρχε ένα εργοστάσιο που το είχε κάνει η Νεστλέ στο πλατή Μαθίας και παρήγαγε το γάλα βλάχας, το οποίο μετά το πήρε η Δέλτα και αυτό το γάλα πια, αν κοιτάξετε το κουτάκι απ' έξω, γράφει ότι είναι γάλα που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να ανταγωνιστεί τον Ολλανδό κτηνοτροφική επιχείρηση που είναι τεράστια και τα λοιπά στο θέμα του γάλακτος, των τυριών. Βλέπετε τα τυριά, τα κίτρινα τυριά που έρχονται, τα γερμανικά, τα έμενταλ, αυτά τα γκούντα και τέτοια, είναι φτηνότερα από τις ελληνικές γραβιέρες. Έτσι ο κόσμος πάει στο φτηνότερο. Και βεβαίως έχουν ο Έλληνας παραγωγός, κάθε καλλιέργεια και τα λοιπά, έχει τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τελωνιακές συμφωνίες για τι ύψος δασμό θα πληρώνουν αυτοί προκειμένου να εισάγει τα προϊόντα αυτά. Αλλά μια χώρα με βιομηχανική υποδομή όπως παραδείγματος χάρη η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες χώρες αντίστοιχα εξάγουν σε αυτές τις χώρες βιομηχανικά προϊόντα. Εμείς δεν μπορούμε να εξάγουμε τίποτα σημαντικό. Αφήστε πω, με αυτόν τον τρόπο πάει πίσω και η μεταποίηση. Θέλω μέσα από κάποιες παρατηρήσεις ακροατών να πάμε τη συζήτηση πιο κάτω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου στέλνει και μια φωτογραφία από το Όσλο. Προσέξτε τώρα, από το Όσλο. Είναι στο ελληνικό καφενείο στο Όσλο. Βλέπω μπροστά στη φωτογραφία δύο τρίκυλα ελαιόλαδο έξτρα παρθένο σιτίας, το οποίο πωλείται εξαιρετικής ποιότητας πρέπει να πω, το οποίο πωλείται από ό,τι βλέπω εδώ 510 κορώνες, δηλαδή το τρίκυλο 40 ευρώ, 13 και 3 το κιλό. Ναι. Προσέξτε τιμή. Άλλος εδώ μου λέει με αφορμή και το σχόλιο προηγούμενης ακροάτριας, κάτι δεν δουλεύει καλά σε αυτή τη χώρα. Ο παραγωγός στη λαϊκή αγορά της περιοχής μου πουλάει τη φέτα στα 12 ευρώ και την κατσικίσια στα 14. Την ώρα που στα σούπερ μάρκετ προσφορές μπορεί να τη βρει κανείς ακόμη και 8,5 ευρώ και εκτός προσφορών στο καλάθι 10 ευρώ. Αυτά τα οξύμορα μπορεί να τα εξηγήσει κανείς, μιας και μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή, για περιθώρια κέρδους, για εσχροκέρδια, για πληθωρισμό, για μείωση αγροκτηνοτροφικής παραγωγής και έτυχε να έχουμε πάλι καλεσμένο τον κύριο Ιγκλέση, γι' αυτό λέει τα βάλα όλα. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές. Βεβαίως, είναι πρώτα θέμα του μεγέθους αυτού που αγοράζει μια παρτίδα, μια παραγωγή. Σωστό. Το σούπερ μάρκετ αγοράζει μεγάλη ποσότητα, μπορεί να πετύχει χαμηλότερες τιμές. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Ανακάλυψα, διερευνώντας, ότι ακόμα και λευκά τυριά είναι από εισαγόμενο γάλα. Το γάλα είναι η βάση
που διαμορφώνεται η τιμή. Δηλαδή, θα πιστεύατε ότι σε μια συσκευασμένη, ένα πακέτο συσκευασμένο κατσικίσιο τυρί από συνεταιρισμό ελληνικό είναι από εισαγόμενο γάλα? Κι όμως είναι. Νέα δέσμη ερωτημάτων. Σημειώστε παρακαλώ, κύριε Γκλέση, μερικά, ό,τι προλάβετε θα απαντήσετε. Ο Αντώνης. Χρόνια τώρα η ανάπτυξη της χώρας είναι τα Airbnb και τα takeaway καφέ. Δυστυχώς δεν παράγουμε τίποτα. Ο Ορέστης. Ερώτηση. Ο μετανάστης δεν θα κάτσει εδώ μέχρι τα 67 ή δεν θα θεμελιώσει δικαίωμα στην αξιοδότηση ποτέ, και το ξέρουν. Ένσημα υπέρ πίστεως δηλαδή, και ούτε ο μετανάστης θα πάρει σύνταξη, ούτε ο ηθαγενής ή θα πάρει ένα χαρτζηλίκι επίδομα. Αυτό δεν είναι κλέψιμο, δεν είναι πυρηνική βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, μιλώντας για τον πρωτογενή τομέα. Άλλος φίλος εδώ γράφει. Καλημέρα. Ρόδο, Κρήτη, Κος και όλοι οι all inclusive. Σε αυτούς λέει να τα πείτε, κύριε Γκλέση. Η Πελοπόννησος είχε ελληνικά προϊόντα και μπράβο τους. Η Κάρμεν, τι είχε να πει ο καλεσμένος για τα τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης που από τον Ιανουάριο του 23 έχουν μπει στην κατανάλωσή μας? Ο Νίκος, πράγματι επιδοτείται η εγκατάλειψη καλλιέργειας όπως και της αλίας. Όμως οι επιδοτήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Αν δεν θες, δεν τις παίρνεις και συνεχίζεις να κάνεις αυτό που έκανες. Είναι έτσι ή όχι? Και έτσι να είναι, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Λεωνίδας, καλημέρα. Πείτε λέει στον κύριο Ιγκλέση τον αγαπητό, η εισαγωγή γάλακτος αγελαδινού από την περιοχή της Βαβαρίας, κρέατα Γαλλίας, Ολλανδίας, Ουρμανίας, Τσεχίας, τυριά Γερμανίας, Δανίας, μιλάμε για οδικές μεταφορές, είναι οδηγός ο άνθρωπος σε διεθνείς μεταφορές. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τα ζούμε, τα μεταφέρουμε, εισάγουμε ακόμη και επεξεργαστές ούρα αγελάδων, τα οποία χρησιμοποιούνται για παγετούς και σε αεροδιάδρομο και σε αεροπλάνο. Τα 1000 λίτρα στοιχίζουν 15.000 ευρώ. Στο πλατή έκλεισε το εργοστάσιο. Ταΐζουμε, αν μπορούμε, ολόκληρη την Ευρώπη. Και το ξέρει, λέει ο κύριος Ιγκλέσης αυτό. Χρήστος, τα οικονομικά των οικοκυριών που διασώθηκαν τις δεκαετίες 50-60 από τα μπαξεδάκια και τα οικιακά ζώα έχουν εκλείψει διαπαντός με ευθύνη της πολιτείας. Η Ευρώπη μας βυθίζει στη μιζέρια και κανείς δεν αντιδρά. Και ο Νίκος, ναι, οικονομία κλίμακος, αλλά ο παραγωγός έχει τον πάγκο του και την οικογένειά του να ταΐσει, ενώ μια λυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τεράστια λειτουργικά κόστη που επίσης πρέπει να καλυφθούν. Δηλαδή, αν δούμε αναλογικά τα πράγματα, θα έπρεπε ο παραγωγός να μπορεί να πουλήσει, αν όχι φθηρότερα, τουλάχιστον στη τιμή του καλαθιού και όχι 30% ακριβότερα. Μήπως η απιστία δεν αφορά μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, αλλά και τον καθένα εξ ημών? Λοιπόν, πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Κατά βάση, όλα οι παρατηρήσεις των ακροατών σας είναι σωστές. Βεβαίως ο κάθε παραγωγός προσπαθεί, η τελευταία παρατήρηση, προσπαθεί να αυξήσει, είναι λογικό, φυσιολογικό, να αυξήσει το εισόδημά του. Μπορεί το κόστος να είναι χαμηλότερο ή να μπορεί να πουλήσει φτηνότερα, αλλά έχει κάποιες ανάγκες βιοποριστικές που πρέπει να τις καλύψει. Αν έχει μια μικρή παραγωγή, από τη μικρή παραγωγή πρέπει να την πουλήσει ακριβότερα για να βγάλει τα χρήματα που χρειάζεται να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε κατακλειστεί από εισαγόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο κυβερνητικό, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης που μιλάει αφηρημένα για ανάπτυξη, που δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει διαχρονικά ένα σχέδιο να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι ο πυλώνας ύπαρξης αυτού του λαού, αυτού του κράτους, αυτού του έθνους. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα έχουν αφήσει στην τύχη τους και όποιος ζήσει θα ζήσει, όποιος πεθάνει θα πεθάνει. Θυμίζω ότι υπάρχει και έγινε και ένα άλλο μεγάλο έγκλημα κατά κάποιον τρόπο, έγκλημα σε εισαγωγικά, με το κλείσιμο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης πριν από μερικά χρόνια. Η Ελλάδα ήταν αυτάρκη σε ζάχαρη και έκανε και μικρές εξαγωγές και είχε αγοράσει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και δύο εργοστάσια στη Σερβία. Καλλιεργούσαν οι αγρότες τέφτλα από τα οποία παρήγαγαν ζάχαρη. Λοιπόν, μπήκανε ποσοστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δεν μπορείτε να παράγετε, οι ποσότητες ήταν περίπου στο μισό της συνολικής παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Δεν μπορείτε να παράγετε περισσότερο από τόσους τόνους κάθε χρόνο. Επειδή όμως η τιμή της ζάχαρης είναι συνάρτηση της συνολικής παραγωγής, της ποσότητας δηλαδή, η ζάχαρη ελληνική ήταν ασύμφορη πια. Κλείσαν αυτά τα εργοστάσια και φέρνουμε σήμερα όλη τη ζάχαρη από τη Γαλλία και από άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Λοιπόν, και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε την ποσόστοση, η Ελλάδα δεν έβαλε βέτο σε αυτό. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Οι περισσότερες παρατηρήσεις δείχνουν και τον προβληματισμό που υπάρχει. Ακόμη και το εργόσιμο είναι θέμα. Έχει δίκιο. Θα πάρει σύνταξη ο εργάτης γης ο αλλοδαπός, ή είναι υπερπίστεως και πατρίδας οι κρατήσεις τελικώς, που δεν φτάνουν ούτε στον... Όχι, δεν θα πάρει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να φύγουν. Εξάλλου αυτοί που έρχονται με συμβόλαια από κάποιες χώρες, κάνει τώρα η κυβέρνηση συμβόλαια για εργάτες γης, έρχονται για 9 μήνες μου φαίνεται, 9 μήνες mm-hmm. είναι το περιθώριο, μετά πρέπει να ξαναφύγουν, να πάνε στη χώρα τους και μετά να ξανάρθουν. Δηλαδή πράγματα τα οποία ακατανόητα παλιότερα, που οφείλονται στο ότι οι Έλληνες εγκαταλείπουν την Ήπεθρο, μαζεύονται στις πόλεις, κάνουν κάθε είδους δουλειά, πουλάνε τις καλλιεργίες τους, τα χωράφια τους και τις κτηνοτροφικές μονάδες τους σε κάποιους άλλους, οι οποίοι τα παίρνουν και επειδή δεν έχουν πια χέρια, γιατί όλες αυτές οι εκμεταλλεύσεις ήταν οικογενειακές κατά κάποιον τρόπο. Δούλευε όλη η οικογένεια σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Και οι συγγενείς και τα λοιπά βοηθούσαν. Τώρα, επειδή δεν έχουν δικά τους κτήματα, δεν πάνε να δουλέψουν οι Έλληνες ως εργάτες γης και γι' αυτό χρειάζονται οι αλλοδαποί. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας βάλω δύο ζητήματα εδώ ακροατών. Ο Νικόλας λέει, καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία. Πριν 12 χρόνια λέει, με βρίσκει Ιταλός στο Skype και μου ζητάει ευγενικά να μεταφράσω κάτι για αυτόν από τα αγγλικά στα ελληνικά και να του το στείλω. Η μετάφραση αφορούσε ετικέτα τυριού φέτας. Τον ρώτησα τι σχέση είχε αυτός και η Ιταλία με τη φέτα και μου απάντησε πως φτιάχνουν φέτα για μια επιχείρηση στην Ήπειρο με δικό τους γάλα. Ένα. Δύο, ο Αντώνης, ένας νέος επιστήμονας που εξακολουθεί να μένει η Ελλάδα. Θα πρέπει, λέει, να σημειώσουμε για την ιστορία ότι η Ελλάδα έλαβε τα λεγόμενα πακέτα Ντελόρ και τα μεσογειακά προγράμματα για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό προϊόν. Ωστόσο, τα χρήματα έγιναν καλή ζωή, διπλοκάμπινα ακριβά αυτοκίνητα και μπουζούκια. Αντώνη, μην τρέπεσαι, και μπουζούκια. Είναι και αυτά μέσα στα ζητήματα. Ναι, κοιτάξτε, να πω στον ακροατή σας ότι όλα αυτά τα πακέτα και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποιες ενισχύσεις. Σωστά. Δεν είναι σημαντικές σε κάποια προϊόντα. Να σας πω ότι το σύνολο των ενισχύσεων για το 2021 ήταν 2,2 δις. Αυτή είναι η ενίσχυση που δίνει στον αγροτικό διατροφικό τομέα. Περιλαμβάνει όλα μέσα και την αλληλεία και την κτηνοτροφία κτλ. 2,2 δις. Ως αντιστάθμισμα της ελεύθερης διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή μας βάζει κάτω από την υποχρέωση να εισάγουμε χωρίς καμία προστασία της εγχώριας παραγωγής, να εισάγουμε τα ξένα προϊόντα, και έναντι αυτών μας δίνει 2,2 δις. Αλλά η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι μακροπρόθεσμη απώλεια. Χάνεται δηλαδή η παραγωγική βάση, η οποία δεν φτιάχνεται με εύκολο τρόπο μετά. Δεν από τη μια στιγμή στην άλλη αναδιορθώνεται η παραγωγή. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι, ναι, ότι αν δεν χρηματοδοτήσουμε και δεν συζητήσουμε, δεν προστατεύσουμε την εγχώρια αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άρα χρειάζεται μια εθνική στρατηγική πολιτική. Όλα τα υπόλοιπα με ωραίες εκφράσεις, σχέδιο 5-0,
αναπτυξιακών αγροτοτέτοιο. Είναι σχέδια. Καλά ακούγονται. Μου λέει εδώ Σωτήρης, δεν υπάρχει, λείπεται στον κύριο Εγκλής ούτε μια πρόταση που να περιγράφει δομικά τεράστια προβλήματα και να μην είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ίδια πρόταση δημιουργός του προβλήματος. Άλλος φίλος. Πολύ σωστό αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Ακούστε, ο Κούλης από το Southampton, το θηρίο πρόλαβε. Πήγε και μας άκουγε και πήγε στο Southampton και έβγαλε φωτογραφίες. Τη στέλνω λέει και στο Facebook, αν δεν ανοίγει εδώ. 12 λίρες το μισό λίτρο λαδιού από τη Χαλκιδική. 11 λίρες από Καλαμάτα το μισό λίτρο. Ένας Μερακλής από Χαλκιδική σε φανταζή μπουκάλι 18 και 50 λίρες το μισό λίτρο. Από την Κρήτη δεν υπάρχει ούτε σταγόνα. Παραδίπλα τα ιταλικά λάδια έχουν μπόλικο κριτικό ελαιόλαδο, από ό,τι λένε πολλοί. Ναι. Τον ευχαριστώ τον Κούλη, να είναι καλά εκεί στο Southampton. Έτσι είναι με το λάδι, το ελαιόλαδο δηλαδή, το οποίο είναι ελληνικός χρυσός στην ουσία. Συμβαίνει το εξής, το έρχονται και παίρνουν μεγάλες ποσότητες οι Ιταλοί, το αναμειγνύουν με δικό τους λάδι ή με λάδι από την Τινησία, το Μαρόκο κτλ. Και το εμφανίζουν ως ιταλικό λάδι. Το θέμα στο λάδι είναι το εξής, ότι τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ και στην Ευρώπη και παγκοσμίως ζητάνε μεγάλες ποσότητες και η ελληνική παραγωγή δεν μπορεί να δώσει τόσο μεγάλες ποσότητες. Είναι εκλεκτό το λάδι, αλλά είναι λάδι για να πηγαίνει σε μπουτίκ τροφίμων. Δηλαδή σε, και αυτές οι τιμές για την Αγγλία που αναφέρατε προηγουμένως ο ακροατής σας είναι τιμές για μπουτίκ. Δηλαδή δεν πάει ο μέσος καταναλωτής να πάρει τόσο ακριβό λάδι. Ο Γιάννης από τις Βρυξέλλες, ο κύριος Γιάννης λέει, πείτε στον κύριο Ιγκλέση ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 1.200 ποικιλίες γαλλικού τυριού, 400 ιταλικές, 700 αγγλικές, 300 βελγικές, 400 γερμανικές και δυστυχώς μόνο 60 ελληνικές. Ο Λεωνίδας λέει, κύριε Ιγκλέση, θα διαφωνήσω, δεν αφήσαν στην τύχη τον πρωτογενή τομέα, έγιναν μεσάζοντες οι πολιτικοί. Για δείτε λέει ποιοι κρύβονται για παράδειγμα πίσω από την τροφοδοσία κρέατος στο στρατό, οι μεταφορείς, οι έμποροι κλπ. Έχουμε καρτέλ στις λαχαναγορές, κρεαταγορές. Αγρότης κατέβασε από Έδεσα στην Αθήνα να δώσει τα κεράσια του και τον περίμεναν 4 μπράβοι οπλισμένοι. Δεν είναι παραμύθια δυστυχώς. Και είναι οδηγός, τα ξέρει. Δεν τα λέει έτσι την τύχη ο Λεωνίδας, τα μεταφέρει. Συμβαίνουν αυτά τώρα στο στρατό. Και επίσης μου, μου λέει εδώ, ακούστε το αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει και δημοσιογραφικά. Δείτε, αν δείτε λέει πώς γίνεται η εισαγωγή προϊόντων στη χώρα των αγροτικών, με τι έγγραφα εννοώ, θα πεθάνετε στο γέλιο. Μπάτε σκύλι και αλέστε. Σωστά. Γιατί γίνονται και αλλαγή ηθαγένειας των διαφόρων προϊόντων. Τα βαφτίζουν ελληνικά ενώ δεν είναι. Θα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Που το παρέλειψα προηγουμένως. Στα γαλακτοκομικά που περιλαμβάνονται το γάλα, τα τυριά κτλ. Δεν υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Έχουμε έλλειμμα στο γάλα, κυρίως στο αγελαδινό γάλα, αλλά συνολικά δεν υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Γιατί? Γιατί κάνουμε σημαντικές εξαγωγές σε φέτα και σε γιαούρτι. Η Ελλάδα κάνει πολύ μεγάλες εξαγωγές, ιδίως τα τελευταία χρόνια, στο γιαούρτι. Αλλά το αγελαδινό γιαούρτι άλλαξε ο κώδικας τροφίμων τα τελευταία και επιτρέπεται να φτιάχνεται με γάλα όχι φρέσκο αλλά και γάλα ευαπορέ ή γάλα σκόνη. Με αποτέλεσμα τα γιαούρτια, τα γελαδινά κυρίως, ένα μεγάλο τμήμα από αυτά προέρχεται από εισαγόμενο γάλα που δεν είναι φρέσκο. Και αυτό οι καταναλωτές μπορούν να το δούνε αυτό, όπως και στα συσκευασμένα τυριά, κοιτάζοντας τις ετικέτες. Το λέει ότι το γάλα είναι ελληνικό ή λέει γάλα ΕΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σαχίνη, και ήθελα να πω επίσης ότι μιλάγαμε την Παρασκευή για συντελεστές ισχύως μιας χώρας, μιλώντας για την Τουρκία κτλ. Να σας πω ένα συντελεστή. Να έχουμε υπόψη μας. Να σας πω πριν το πείτε και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Γκλέση, ναι. Αλλά να σας
τροφοδοτήσω και τις σκέψεις περισσότερο για συντελεστές ισχύως. Για ακούστε εδώ τι λέει ο Σάκης. Έψαχνα κάποια συγκεκριμένα, φεύγει λίγο από τον πρωτογενή, αλλά για την παραγωγή της χώρας. Εξειδικευμένα ανταλλακτικά αλουμινίου για κουφώματα, μην πω τώρα λέει το όνομα, το οποίο κυκλοφορεί στην Ιταλία ως ιταλικό προϊόν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν υπάρχει το αλουμίνιο στην Ελλάδα, στην Ιταλία, όπως στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιο πίσω στην Ιταλία. Πήρα τηλέφωνο, πόσο κάνει και τα λοιπά. Οκ, τα συμφωνήσαμε. Λέω, πώς γίνεται η παράδοση? Μου λένε, το πιο κοντινό σας είναι στα 30 χιλιόμετρα στα Ινόφυτα, το εργοστάσιο δηλαδή. Δεν είναι ότι έχει ξεπουληθεί η χώρα, λέει ο Σάκης, και η παραγωγή, ούτε για αποθήκη δεν μας έχουν, λέει, κύριε Ιγκλέση. Τι να πω εγώ τώρα, εδώ η Λάρκο έφυγε μπυρ παρά. Για έλα τώρα. Η Λάρκο, η μοναδική βιομηχανία νικελίου στην Ευρώπη, αντί να την αναπτύξουμε και να προχωρήσουμε όπως είχαν γίνει και παλιότερα σε σιδηρονικέλιο και άλλα κράματα κτλ., προσπαθούμε να την πουλήσουμε, γιατί λέει έχει ελλείμματα και είχε επιδοτηθεί από το κρατικό προϋπολογισμό παλιότερα. Και αυτά τις επιδοτήσεις μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις επιστρέψουμε. Να σας πω και κάτι άλλο επ' αυτού. Βεβαίως. Πόσο επηρεάζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Πρόσφατα διάβασα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστειλε ερώτημα στο Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τα αντισταθμιστικά ωφέλη που θα εισπράξει οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί μήπως νοθευθεί ο ανταγωνισμός με τα αντισταθμιστικά ωφέλη της αμερικάνικης εταιρείας, της Lockheed Martin, προς όφελος ελληνικών επιχειρήσεων. Και υποχρεώνεται το Υπουργείο να απαντήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την ερώτηση, σε αυτό το θέμα. Καλά θα πάει και αυτό. Κύριε Γκλέση. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε μπει μέσα σε ένα... Μας έχουν βάλει ένα χαλκά, από τον οποίο πρέπει να τον σπάσουμε για να μπορέσουμε να δράσουμε ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε και στον πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία μας, σαν χώρα, σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, για να τις ενισχύσουμε, να στήσουμε αυτούς τους πυλώνες ανάπτυξης μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ότι το μόνο ενδιαφέρον των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι ο τουρισμός ως βαριά βιομηχανία της χώρας. Είπαμε για τον τουρισμό ότι οι τουρίστες καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα, και την οικοδομή ως ατμομηχανή. Αυτό που ήταν από παλιά εξακολουθεί να ισχύει στην ελληνική περίπτωση, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε όλη αυτή την κατάσταση με το τεράστιο χρέος, 400 δισεκατομμύρια δημόσιο μόνο χρέος. Η χώρα είναι σε αδίέξοδο. Και όταν μιλάγαμε για συντελεστές ισχύως μιας χώρας, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι η πρωτογενής παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή και βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις, η διπλωματία, οι συμμαχίες. Όλα αυτά είναι συντελεστές ισχύως. Και πρέπει να τα βλέπουμε συνολικά, ολιστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή να ασχολιόμαστε μόνο με τις αμυντικές δαπάνες. Κύριε Γκλέση, να σας πω κάτι. Είναι απορίες άξιο, μου το στέλνουν πάρα πολλοί ακροατές. Είναι δυνατόν, λέει, μου γράφουν εδώ, τα κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν ή κυβερνούν και τα λοιπά, να μην ενδιαφέρονται στοιχειωδώς για την παραγωγή πλούτου στη χώρα, χωρίς τον οποίο πλούτο, να το πω έτσι απλοϊκά, η Ελλάδα θα λαιλατηθεί εντελώς από τους δανειστές, τα υπερταμεία και ούτω. Έτσι έρχονται αυτά. Πρώτα εξαφανίζεις την παραγωγή, την αγροτική, τη δευτερογενή, τη μεταποίηση, την αποβιομηχανής. Μετά αρχίζουν τα δανεικά και μετά περνάς στα υπερταμεία. Όχι, όχι κύριε Σαχίνη μου, δεν ενδιαφέρονται. Απλώς είναι διαχειριστές πολιτικών που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και σε άλλα κέντρα. Αυτό βλέπετε και με όλο αυτό το αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Επιδοτούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην αγροτική γη. Δηλαδή δίνουν στον αγρότη να σπέρνει καθρέφτες, μια καλλιέργεια, του λένε πόσα βγάζεις εσύ, 1000 ευρώ το χρόνο σπήρε από αυτό που καλλιεργείς. Ναι.
πάρε 5.000 να σου βάλω για 50 χρόνια, για 25 χρόνια φωτοβολταϊκά στο χωράφι σου. Σε λίγο θα τρώμε πράσινη ενέργεια. Εκεί μας οδηγούν. Λέει ο φίλος ο Νίκος, η γνωστή γερμανική πολυαλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει πάνω από 80.000 καταστήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γκλέση, λέει, δεν μιλάμε για μονοπόλιο, αλλά ούτε στην πιο τρελή φαντασίωση του πιο διεστραμμένου εγκεφάλου μαφιόζου δεν θα υπήρχαν αυτά. Το λέμε ευρωπαϊσμό όμως, λέει αυτό. Ναι, δεν ξέρω για ποια αλυσίδα μιλάει, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Πραγματικά όλα τα προϊόντα που εκτός τα νοπά, δηλαδή τα οπορολαχανικά, όλα τα προϊόντα του είναι εισαγόμενα. Μέχρι που μια φορά που πήγα σε αυτή την αλυσίδα διαπίστωσα ότι και οι σακούλες, οι πλαστικές που σου δίνουν για να πάρεις τα προϊόντα είναι κατασκευασμένες στη Γερμανία. Στο διατάφτα, πώς δεν το φαντάζεσαι, στο διατάφτα, κύριε Γκλέση, αν δεν μιλήσεις για μια στρατηγική η οποία δεν μπορεί να είναι ένα τμήμα, πρέπει να είναι ένα γενικό μεγάλο σχέδιο, μεγάλης εικόνας που θα συνδέει τον πρωτογενή με τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Την εξειδίκευση, την απασχόληση των εργαζομένων, του κόσμου δηλαδή, να βρίσκει δουλειά παραγωγική και να μείνεται ικανοποιητικά. Κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται ολιστικό σχέδιο. Τίποτα δεν είναι απομονωμένο και τίποτα δεν είναι μόνο του και δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο του. Όλα μαζί πρέπει να σχεδιαστούν και να είναι, γιατί είναι αλληλένδετα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, σε μια χώρα που το πρώτο μέλημα της εκάστοτε κυβέρνησης είναι πώς να αποπληρώνει το συναλλαγματικό χρέος. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Ακούτε συχνά να μιλάνε, άρχισαν πάλι τώρα να μιλάνε που από το 2024 θα ξαναέρθει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Λοιπόν, αυτό ανεστάλλει με την πανδημία το Μάρτιο του 20, δόθηκε η ρήτρα διαφυγής από το Σύμφωνο και έτσι όλες οι κυβερνήσεις άρχισαν να δανείζονται αφιδώς. Η Ελλάδα δανείστηκε περί τα 40 δισεκατομμύρια αυτή την τριετία για να δώσει όλα αυτά τα επιδόματα η κυβέρνηση και τις ενισχύσεις που έδωσε προκειμένου να διατηρηθούν εν ζωή κάποιες επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, από το 2024 όμως, από τις αρχές του 2024, επανέρχεται το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και ήδη βάλαν στον προϋπολογισμό του 2023 ότι η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές πλεώνασμα το 2023. Καταρχήν, αυτό είναι μία απάτη. Δεν υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί ο άλλος ακούει πλεώνασμα και νομίζει ότι κάτι περισσεύει. Δεν περισσεύει τίποτα. Απλώς αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα, που στα επίσημα έγγραφα ονομάζεται πρωτογενές αποτέλεσμα και όχι πλεώνασμα, τι είναι? Είναι ο προϋπολογισμός με τις εισπράξεις και τις δαπάνες. Αν στις δαπάνες δεν υπολογίζουν τους στόχους του χρέους, και έτσι εμφανίζεται το πρωτογενές αποτέλεσμα. Αλλά τους στόχους του χρέους θα τους πληρώσει υποχρεωτικά. Και υπάρχει πάντα, συνεχίζει να υπάρχει και το 23 και φαντάζομαι και το 24, γιατί δεν είναι και πάει και θαύματα, πάει δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε αυτό δει. Είναι δημοσιονομικό έλλειμμα. Και όταν υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα σε μια χώρα της Ευρωζώνης, που δεν έχει, οι χώρες δεν έχουν δικό τους νόμισμα να εκδώσουν, τι κάνεις? Δανείζεσαι για να καλύψεις αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα. Όσο δανείζεσαι, αυξάνεις το χρέος. Και εφόσον αυξάνεις το χρέος, αυξάνεις και τους στόχους του χρέους. Αυτό είναι μία πορεία προς τον γκρεμό. Γίνεται χρόνια τώρα. Όλη την περίοδο των μνημονίων, μετά την COVID, μετά την ενεργειακή κρίση, και συνεχίζεται. Πού θα οδηγήσει αυτό? Λέει ο φίλος ο Νίκος, μήπως του είναι πρόχειρο του κυρίου Γκλέση να μας πει πόσο είναι το συνολικό χρέος μαζί με αυτό που μετακυλίεται? Μήπως σας είναι πρόχειρο? Δεν ξέρω, ναι, βέβαια, το συνολικό δημόσιο χρέος
Είναι 400 Δεκέμβριος του 22. Ακόμα δεν έχουν βγει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 23. Δεκέμβριος του 22, 400 δισεκατομμύρια. Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Θα ακούσετε και θα δείτε σε διάφορα δημοσιεύματα ένα χρέος όχι 400 αλλά 40 δις λιγότερο. Τι είναι αυτό? Το χρέος υπολογίζεται, είναι αυτό που σας λέω, το συνολικό δημόσιο χρέος. Υπάρχει όμως και ένας υπολογισμός του χρέους κατά Μάστριχτ. Δηλαδή υπολογίζουν το χρέος αφαιρώντας το ενδοκυβερνητικό χρέος. Ποιο είναι το ενδοκυβερνητικό χρέος? Είναι τα ομόλογα του δημοσίου ή τα έντοκα γραμμάτια ή τα ρέπος του δημοσίου, τα οποία κατέχουν φορείς του δημοσίου. Είτε είναι αυτά πανεπιστήμια, είτε είναι νοσοκομεία, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις κτλ. Και το αφαιρούν αυτό. Και είναι 40 δις λιγότερο περίπου. Αλλά το δημόσιο πρέπει να πληρώσει αυτά τα ποσά, ακόμα και αν τα έχουν φορείς του δημοσίου. Δεν θα τους κλέψει, γιατί θα καταρρεύσουν αν τους τα κλέψει τα λεφτά. Άρα το δημόσιο χρέος της Ελλάδος είναι 400 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο. Αν προσθέσουμε το ιδιωτικό και αν το μετακυλιόμενο... το ιδιωτικό, το οποίο υπολογίζεται σε άλλα 250 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι είτε προς τράπεζες, είτε προς ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς την εφορία, καταλαβαίνετε ότι η χώρα είναι υπερχρεωμένη. Δηλαδή οι συζητήσεις περί βιώσιμου χρέους και τα λοιπά είναι κουτόχορτο, να το τρώνε οι αφελείς. Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από αυτό το πράγμα για να ζήσει, για να έχει αύριο, να επιβιώσει. Αν δεν απαλλαγεί από αυτό το χρέος θα εξαφανιστεί. Νίκος Ιγκλέσης, υπάρχει να πω και μια κουβέντα. Βεβαίως. Υπάρχει μια ρίση που λέει: με δύο τρόπους μπορείς να κατακτήσεις μια χώρα. Ο ένας είναι το ψήφος, δηλαδή η ένοπλη δύναμη. Ο άλλος είναι το χρέος. Ωραίο επίλογο μας επιφυλάξατε, κύριε Ιγκλέση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ναι, δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, που αν κρίνω και από τα μηνύματα των ακροατών, τουλάχιστον για τον κόσμο εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ναι, για άλλα. Ναι, γιατί κύριε Σαχίνη μου, είναι αυτά που πάμε και αγοράζουμε και τρώμε. Μάλιστα, μάλιστα. Τρώμε για να ζήσουμε. Και πρέπει να ξέρουμε αυτά τα πράγματα, πού θα τα βρούμε, πώς θα τα βρούμε, από πού προέρχονται. Είναι βασικά πράγματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Καλημέρα. Καλό Πάσχα, κύριε Ιγκλέση, θα τα ξαναπούμε. Επίσης, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.